στα παροστράτα μακρινή τη γη θα περπατήσω. Μητέρα γη οδήγησε τον πόνο το... Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε στο Τσίπας Radio, στο μικρόφωνο. Είναι ο Ηλίας ο Τσίπας. Σήμερα είναι Τετάρτη, 7 Ιουλίου και κάναμε μια εκπομπή έκτακτη για να μιλήσουμε για το λαϊκό τραγούδι. Θα ακούσουμε τραγούδια σε αυτό το στυλ και έχουμε στη διάρκεια της εκπομπής και μια καλεσμένη η οποία κυμαίνεται σε αυτό το μουσικό ύφος. Θα πάρω στράτες και βουνά. Πάμε όμως να δούμε τι είναι το λαϊκό τραγούδι. Λαϊκό τραγούδι ονομάζεται εκείνο το τραγούδι των Ελλήνων δοσμένο σε ελληνική γλώσσα που είναι εναρμοσμένο στο ύφος της ελληνικής αστής λαϊκής μουσικής τόσο από την αρχαιότητα όσο και μεταγενέστερα μετά το τέλος της δεκαετίας του 1950 όταν μια νέα γενιά μουσικών αναπτύχθηκε από το ρεμπέτικο στην λαϊκή μουσική της εποχής. Στην σημερινή εποχή το λαϊκό τραγούδι εξελίχθηκε από το δημοτικό με όλες του τις λαϊκές παραδόσεις και το ρεμπέτικο και ενισχύθηκε με καινοτομίες όπως η χρήση των ενισχυτών ή και άλλων οργάνων, για παράδειγμα το τύμπανο και των τεσσάρων οργάνων σε συγχροδία, μπουζούκι, ηλεκτρική κιθάρα και αργότερα το αρμόνιο. Στην Σμύρνη, την πόλη και τα μεγάλα λιμάνια της αυτοκρατορίας, ο ελληνισμός ζει και δημιουργεί αντλώντας κάθε παράδοσή του από την καλλιέργεια του πνεύματος του παγκόσμιου πολιτισμού. Σε αυτό το ισχυρό και πανάρχαιο ιστορικό δέντρο θα έρθει να ανθίσει περί τον 17ο αιώνα το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι των Πόλεων. Στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1960 μια σειρά από διαφορετικά σχολεία προέκυψαν. Ένα μουσικό ρεύμα μεσογειακής καταγωγής επηρέασε σημαντικά το λαϊκό τραγούδι με έντονη χορευτική μουσική, των οποίων κύριοι εκτελεστές ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Στράτος Διονυσίου, ο Ριγόρης Μπιθικότσης, ο Στέλιος Καζατζίδης, ο Μανώλης Γιώτης, ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο Σπύρος Ζαγοραίος, η Βίκη Μοσχολιού, η Ρίτα Σακελαρίου, η Ρένα Ντάλμα, η Βούλα Πάλα και άλλοι. Σε αυτό βοήθησε και η άνθηση των ελληνικών ταινιών, η περίφημη χρυσή κινηματογραφική εποχή των δεκαετιών του 1960 και του 1970. Έχουμε λοιπόν από την μία το κοινό ομογενοποιημένο ελληνικό λαϊκό τραγούδι με όλα τα ιδιώματα της ελληνικής παραδοσιακής κουλτούρας και από την άλλη το ιδιόμορφο μουσικό ρεύμα του αστικού ρεμπέτικου τραγουδίου των Πόλεων δημιουργημένο από την ελληνική παράδοση κυρίως των Ελλήνων προσφύγων. Γυρεύω στο πιωτό την ησυχία. Ακόμα δεν μπορώ να γιατρευτώ. Ακόμα δεν μπορώ να γιατρευτώ. Πού να σε χαρά μου, πού να σε αγάπη χρυσή. Πού να σε καρδιά μου. Σε αυτό το στυλ, σε αυτό το μοτίβο, σε αυτή την κατηγορία του λαϊκού τραγουδιού από τη μεριά της η οποία είναι συνθέτρια είναι η Ντέπη Μανώλα την οποία την έχουμε στο Τσίπας Radio εδώ καλεσμένη στο στούντιο να μιλήσουμε για το λαϊκό τραγούδι, για να μιλήσουμε για τις δικές της δημιουργίες, να μιλήσουμε για το πώς βλέπει αυτή τα πράγματα, για τις συνεργασίες. Όλα αυτά σε ελάχιστα δευτερόλεπτα εδώ στο νέο μεγάλο ιντερνετικό ραδιόφωνο. Ακόμα τη
ματιά σου τη γυρεύω. Το νου μου τη κρατώ σαν... Όπως είπα, Τετάρτη σήμερα 7 Ιουλίου γιορτάζει Κική, Κικίτσα, η Κικίτσα. Δεν πει, έχεις κάποιον φίλο, κάποια φίλη που γιορτάζει σήμερα? Όχι, όχι. Α, δεν έχεις, οπότε μπαίνουμε κατευθείαν στο μενού να μιλήσουμε για το λαϊκό τραγούδι. Θεωρείς ότι ανήκεις στην κατηγορία των λαϊκών συνθετών? Καλησπέρα και από μένα. Να είστε καλά, χαιρόμαστε που μας ακούτε. Έχουμε εδώ τον αξιόλογο κύριο Ηλία Τσιπά, ο οποίος είναι ένα ανεβασμένο και φτασμένο άτομο, καταξιωμένος, παρόλο το μικρό της ηλικίας του, έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά και χαιρόμαστε που είμαστε παρέα μαζί. Να'σαι, καλή μου εσύ. Να'σαι, καλή μου εσύ. Καλή μου εσύ. Πάμε λοιπόν, Τέπη, να μπούμε. Να κάνουμε την πρώτη την ερώτηση. Ξεκίνησα με το λαϊκό τραγούδι. Θεωρείς τον εαυτό σου κομμάτι του λαϊκού τραγουδιού? Φυσικά. Το λαϊκό τραγούδι δεν πεθαίνει ποτέ. Είναι αξιόλογο, λαϊκό, ρεμπέτικο τραγούδι. Είναι κομμάτια που μένουν. Δεν γράφω εμπορικότητα. Μου αρέσει να γράψω κάτι το οποίο αυτό θα μείνει για πάντα. Να τα ακούει όλος ο κόσμος και να ευχαριστιέται να ακούει τη μουσική. Πότε ξεκίνησες και κατάλαβες ότι έχεις ταλέντο στο να γράφεις τραγούδια? Θυμάσαι, αν μπούμε στη μηχανή του χρόνου και πάμε έτσι προς τα πίσω? Από το 2015 και ξεκίνησα το 2017. Οπότε έχεις περίπου 5 χρόνια, 6 χρόνια που γράφεις τραγούδια και πιο ενεργά γύρω στα 4 που είσαι έτσι πιο ενεργή στο κομμάτι αυτό. Με ποια αφορμή, ρε παιδί μου, κατάλαβες ότι εγώ θα γράψω το πρώτο μου τραγούδι, ότι έχω ταλέντο σε αυτό το κομμάτι? Ήρθε μόνο του, χωρίς να το καταλάβεις? Αυτό είναι άγγιγμα ψυχής. Βγήκε από μέσα μου, μου άρεσε. Πάντοτε έγραφα. Σκεφτόμουν και έγραφα. Πήγαινα στη θάλασσα, μου άρεσε και έγραφα. Είναι κάτι το οποίο έρχεται, βγαίνει από μέσα σου. Δεν το τοποθετείς να το βγάλεις, να το πεις ότι εγώ θα κάτσω και θα γράψω. Βγαίνει από μέσα από την ψυχή. Οπότε δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν το είχε στο μυαλό σου, δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο, ήρθε μόνο το μέσα από την ψυχή του, από την ψυχή σου, και σιγά 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 φτάνουμε γύρω στα 4 με 5 χρόνια που έχεις κάνει έτσι μια πορεία στο κομμάτι το να γράφεις τραγούδια. Έτσι είναι? Ναι, ναι, ακριβώς έτσι είναι και συνεχίζω να γράφω και δεν θα σταματήσω να γράφω. Περιμένω τους επώνυμους, τους πολύ επιλεγμένους. Όλοι οι καλλιτέχνες είναι ωραίοι, όλοι οι καλλιτέχνες είναι καλοί, μα πιο πολύ μ' αρέσουν οι λαϊκοί τραγουδιστές, όπως ο κύριος Ρέμος, η κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου, ο κύριος Στέλιος Διονυσίου, όλοι πάλι λαϊκοί τραγουδιστές. Τι να πούμε για τον κύριο Στράτο Διονυσίου? Για το Θέμη τον Αδαμαντίδη. Ο Θέμης ο Αδαμαντίδης είναι υπέροχος, δεν το συζητάμε καν. Οπότε ξεκινάμε με τους παλιούς, πας και στους καινούριους, δεν έχεις κάποιον... Είχα δώσει στον κύριο Θέμη Αδαμαντίδη 6 τραγούδια που μου είχε ζητήσει το 2019. Αλλά δεν έκατσε, νομίζω... Δεν έκατσε, δεν ξέρω γιατί, ο ίδιος ξέρει. Μπορείς στο μέλλον να κάτσει όμως και να τελικά να πει δικά σου τραγούδια. Μακάρι. Η ελπίδα, λέει, πεθαίνει τελευταία. Ναι. Αγαπώ και τον κύριο Στέλιο Διονυσίου πάρα πολύ. Έχουμε μιλήσει μαζί, με είχε καλέσει στην Αθήνα, αλλά με την πρώτη καραντίνα που έγινε, έκλεισαν οι δρόμοι και δεν τυχε να καταφέρω να έρθω σε επαφή μαζί του. Υποφέρουν και το καλό του θέλουν.
έχουμε πάει σε ένα τραγούδι του Ηλία του Πολίτη, το Κρίσταλα, το οποίο η στίχη, νομίζω, Ντέπη, είναι δική σου. Ναι, δική μου η στίχη, ναι. Πότε γράφηκε το τραγούδι αυτό? Το 2017, νομίζω. Και πότε κυκλοφόρησε? Το 2017. Από ό,τι δες στο YouTube έχουν βγει και άλλα δικά σου κομμάτια. Έχουν από τον τραγουδιστή αυτόν. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο κύριος Ηλίας Πολίτης. Είναι πολύ καλός μουσικός συνθέτης, καταξιωμένος, και έχω μείνει ευχαριστημένη. Γνωριστήκατε? Γνωριστήκαμε στην Αθήνα προσωπικά. Και του είπες ότι γράφω τραγούδια, είμαι τάδε. Του έδωσα το άνθρωπος, είμαι και εγώ το πρώτο, τηλεφωνικά κιόλας του το έδωσα. Ναι. Και την ίδια μέρα ετοιμαζόμαστε, μου λέει, το ανεβάζουμε, το άρεσε. Και από εκεί κατάλαβε και μου είπε ότι έχω πολύ καλή πένα, πολύ καλό μυαλό. Οπότε άκουσε το πρώτο κομμάτι, του άρεσε το δείγμα και σου λέει, δεν θα πούμε μόνο το πρώτο, πάμε και στα επόμενα. Κάπως έτσι. Ναι. Για πάμε να ακούσουμε λίγο τα κρίσταλα. Λοιπόν, τα κρίσταλα από τον Ηλία το Πολίτη, το οποίο είναι σε στίχους της Ντέπης Μανώνα, της πατρινής στιχουργού. Νομίζω, Ντέπη, θεωρείς τον αυτό σου στιχουργός ή συνθέτρια? Ή μόνο στιχουργός? Και τα δύο. Γράφεις και μουσική, δηλαδή? Μουσική όχι, αλλά ακολουθώ τη μελωδία με το μυαλό. Όλα διαμέσω μυαλού γίνονται. Υπάρχουν γεγονότα συγκεκριμένα που σε εμπνέουν να γράφεις κάποιο τραγούδι ή λειτουργείς λίγο σαν ρομπότ? Δηλαδή πέφτει ένα τηλεφώνημα από κάποιον χύψη τραγουδιστή, σου λέει, Ντέπη, έχω ακούσει ότι γράφεις ωραία τραγούδια, θέλω να γράψεις ένα τραγούδι. Ή δεν λειτουργείς έτσι, ρε παιδί μου, ή λειτουργείς με βάση τις εμπειρίες, με βάση τις φάσεις της ζωής σου? Εσύ σε ποιες φάσεις της ζωής σου γράφεις τραγούδια καλά? Πάντα. Πάντα γράφω καλά. Και όχι σε φάση της ζωής μου. Γενικά για όλο τον κόσμο γράφω. Μία κουβέντα να ακούσω από οποιονδήποτε, από εκεί θα βγάλω τραγούδι. Ναι, με έχουν ζητήσει τραγούδια και συνήθως συνηθίζεται και συνεχίζουν να μου ζητάνε τραγούδια. Ναι. Δηλαδή, έχει τύχει να σε πάρει κάποιος τηλέφωνο για να σου πει, Ντέπη, θέλω ένα τραγούδι πάνω σε αυτό το στίχο, πάνω σε αυτή τη λέξη? Όχι, οι λέξεις δεν θα μου τις βάλει αυτός. Ναι. Θέλω ένα τραγούδι. Μου αρέσει η πένα σου, μου αρέσει το μυαλό σου, θέλω ένα τραγούδι. Οπότε εγώ τον ρωτάω ακριβώς τι είναι αυτό που θέλει και γράφω. Ποιες ώρες γράφεις πιο πολύ τραγούδια? Το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, μόνη σου? Τη νύχτα. Τη νύχτα που οι σκέψεις ταξιδεύουν, Είτε, ναι, βέβαια. Πάντα νύχτα. Οπότε τα πιο πολλά τραγούδια που έχουν γραφτεί από την Ντέπη Μάνωνα είναι κυρίως στις βραδινές ώρες? Όλα. Όλα, Όλα. Δηλαδή μετά τις 12 το βράδυ που... Μετά τις 12.30 το βράδυ. Όλα τα τραγούδια γράφονται νυχτερινές ώρες. Συσσωρεύονται οι σκέψεις, κάνοντας μία βόλτα στη θάλασσα, στο βουνό, οπουδήποτε. Βλέποντας διάφορους ανθρώπους, κουβεντιάζοντας, μία λέξη όταν θα μου πούνε. Ναι. Από εκεί, με το ότι θα μου πει ο άλλος, θα καταλάβω και το χαρακτήρα του. Και πάνω στο χαρακτήρα του θα του γράψω αυτό που θέλω εγώ. Οπότε σου έχει τύχει να κάνεις μία κουβέντα με κάποιον? Να κάνετε μία κουβέντα. Μία κουβέντα να πει μόνο. Μία μόνο να πει φτάνει. Και από αυτή την κουβέντα εσύ να το κάνεις τραγούδι, Να το κάνω τραγούδι, ναι. Αυτό δηλώνει ότι πήγε ο ταλέντο, ρε παιδί μου, ότι το ταλέντο το έχεις μέσα σου. Ναι, το είπαμε από την αρχή, βγαίνει μέσα από την ψυχή αυτό. Και τώρα αυτά που λες νομίζω μου θυμίζουν την περίπτωση του Παντελίδη, διότι και αυτός με βάση τις εμπειρίες του, τους ανθρώπους που έβλεπε, τις καταστάσεις που ζούσε,
είτε δικές του είτε άλλων φίλων γνωστών και μη, ήταν τα πιο πολλά τραγούδια προερχόμενα από αυτά. Άρα σε θωρώ λίγο στην κατηγορία του Παντελίδη στο πώς γράφεις τραγούδια. Εξαρτάται πώς μπορεί να το δει ο καθένας. Εγώ έτσι λειτουργώ πάντα. Δηλαδή δεν θες πολύ, θες μια λέξη, μια στιγμή, ένα timing για να γραφτεί κάποιο τραγούδι. Και να μην μου πούνε και να δω τον άλλον στα μάτια θα καταλάβω. Δεν χρειάζεται να μου πει ο άλλος. Δηλαδή, ντέπι για να μπορεί να θυμηθείς κάποιο περιστατικό, ρε παιδί μου, που έχεις μια κουβέντα με κάποιον, μια συζήτηση και μετά που πήγες σπίτι να το βράδυ που έπεσε ο ήλιος, οι σκέψεις ταξιδεύουν, χάνονται, να το έκανες τραγούδι. Ναι, τα χαλάσματα. Το πρώτο τραγούδι που έγραψα. Τα χαλάσματα, θυμάσαι λίγο τους ήχους, να τους πούμε λίγο. Απλώνει τη σιωπή μου στο άδειο μου δωμάτιο και μόνο συλλογέμαι πως θα είναι αυτό το αύριο. Ξεροβόρη και βροχή. Η νύχτα μια απίστευτη σιωπή. Μια κουβέντα και ένα στρώμα και είναι σκέψη μου θολή. Και όταν πίσω μου γυρίζω, τείχους χαλάσματα αντικρίζω. Μια αγάπη δίχως ήχους, γύρω μου χαλάσματα. Και αυτό το έχεις δώσει στον Ηλία τον... Όχι τον κύριο Πολιτή. Ήταν το πρώτο που ξεκίνησα με τον κύριο Σωτήρη Νικολαράκο. Πάμε να το ακούσουμε και πώς είναι σαν τραγούδι. Απλώνεται η σιωπή μου στο άδειο μου δωμάτιο και μόνος συλλογέμαι πως θα είναι αυτό το αύριο. Ξέρω βορεί και βροχή, η νύχτα μια περάτη σιωπή, μια κουβέντα και ένα στρώμα η σκέψη μου θολή. Κι όταν πίσω... Να πούμε ότι το τραγούδι είναι σε μορφή demo από τον Σωτήρη Νικολαράκο. Οπότε ντέπι, αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος το ακούει αυτή τη στιγμή και του αρέσει και ενδιαφέρεται στο να το πει αυτός, να έρθει σε επαφή με την ντέπι. Ναι, είμαι ανοιχτή, πολύ ευχαρίστως. Είναι ανοιχτή, μπορείτε να τη βρείτε στο Facebook Ντέπι Μανούνα για να ζητήσετε τα χαλάσματα αλλά και κάποια άλλα τραγούδια. Στο θησαυροφυλάκιό σου, πόσα τραγούδια υπάρχουν, Ντέπι, τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει, τα οποία είναι έτοιμα και περιμένουν. Τον χύψη τραγουδιστή να... 450 κομμάτια. 450 κομμάτια. Ναι. Μεγάλο το νούμερο, έτσι. Έχεις κάνει κρούση σε μεγάλα ονόματα. Δεν έτυχε, γιατί μόνο στο Θέμη Αδαμαντίδη που ήμασταν μαζί στη Θεσσαλονίκη, εκεί που τραγουδούσε κάθε βράδυ μαζί και μου τα ζήτησε ο κύριος Θέμης Αδαμαντίδης. Την άλλη μέρα το βράδυ πήγα, του τα έδωσα. Αλλά δεν έγινε. Αλλά δεν έκατσε η ιστορία. Ναι. Κάποιοι άνθρωποι να έτυχε να βρεθούν στον δρόμο σου και να θέλουν να προθυμοποιηθούν, να σε βοηθήσουν, βρέθηκαν. Όχι. Μόνο ο κύριος Βασίλης Τερλέγκας μου είχε ζητήσει ένα τραγούδι, το οποίο χαθήκαμε μετά, δεν τον μπόρεσα να τον βρω και έμεινε και αυτό πίσω. Και ο κύριος Στέλιος Διονυσίου, που είχαμε πάλι εκπομπή διαμέσου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα, και μιλήσαμε ανοιχτά στον αέρα και με περίμενε. Πιάνει η πρώτη καραντίνα, κλείσαν οι δρόμοι. Πάλι ατύχησα και εκεί. Ερώτηση εδώ, Ντέπι, υπάρχουν τραγούδια τα οποία έχουν γραφτεί από σένα πάνω στο καλούπι κάποιων τραγουδιστών? Δηλαδή, έχω γράψει τραγούδι σκεφτόμενοι τον Αδαμαντίδη, έχω γράψει τραγούδι σκεφτόμενοι τον Τερλέγκα, έχω γράψει τραγούδι σκεφτόμενοι τον Αλέγκο Ζαζόπουλο. Έχουν γραφτεί τραγούδια πάνω σε αυτό το σκεπτικό από σένα? Όχι, αλλά θα μπορέσω να το κάνω και αυτό, δεν μου είναι καθόλου δύσκολο. Οπότε, αν σου ζητηθεί από αυτού ή και κάποιου άλλου να γράψει τραγούδια πάνω στο στυλ
Το τραγουδιστικό το κάνεις, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Δεν με κολλάει κάτι. Αρκεί να μου πει τι θέλει. Ερώτηση εδώ. Σημαντική. Λογικά τώρα μας ακούνε πολλοί ακροατές και θα μπορούσε κάποιος να πει η Ντέπη το κομμάτι το συνθετικό το κάνει επαγγελματικά ή το κάνει σαν χόμπι. Ξεκίνησα σε χόμπι, ναι, και το αγαπώ, ναι. Τώρα επαγγελματικό ή χόμπι είναι, επαγγελματικό είναι όπου κάτσει, όπως κάτσει μάλλον. Μάλιστα. Μυρίζω μια αγάπη δίχως ήχους γύρω μου φαντασμάτα. Μόνος είμαι, σε θυμάμαι και τις νύχτες δεν κοιμάμαι. Περιμένω να γυρίσεις, να μισώ με αναμνήσεις. Ξέρω βορεί και βροχή, η νύχτα μια πέρα τη σιωπή. Μια κουβέντα και ένα στρώμα σκέψη μου θολή. Κι όταν πίσω μου γυρίζω. Δεν πει εδώ, θέλω να μου το πεις αυτό. Είναι σημαντικό για να ακουστεί ότι όλο αυτό από σένα ξεκίνησε ερεσιτεχνικά, αλλά στην πορεία έγινε επαγγελματικά. Θέλω να υποθεί και από το στόμα σου. Μην πούνε ότι το λέω εγώ. Ναι, φυσικά. Ξεκίνησα ερεσιτεχνικά έτσι σαν χόμπι, γιατί μου άρεσε και μου αρέσει πάρα πολύ. Και στη συνέχεια στην πορεία, εφόσον άρεσαν τα κομμάτια, το κάνω επαγγελματικά. Οπότε, εφόσον λες ότι πλέον το κάνεις επαγγελματικά όλο αυτό το να γράφεις τραγούδια, καταλαβαίνω ότι υπάρχει και κάποιο αντίτιμο, έτσι, κάποιο χρηματικό αντίτιμο. Όχι. Όχι, Όχι, τίποτα, απολύτως. Άρα τα δίνεις όπου γουστάρεις εσύ και όπου δεις ότι ο τραγουδιστής κολλάει με την πένα σου. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι, ναι. Από την άλλη, υπάρχουν και πονηροί ότι μπορεί να στείλεις κάποιο demo, ρε παιδί μου, κομματιού και να το πάρουν. Και να πούνε ότι το. Ή να το πούνε χωρίς να πούνε ότι τα έχει γραφτεί από σένα. Όχι, δεν γίνεται, αυτό αποκλείεται. Ή να είναι κάποιος συνθέτης και να το αλλάξει λίγο το στίχο και να πει ότι είναι δικό του. Σου έχει τύχει αυτό? Όχι, δεν μου έχει τύχει, διότι τα κατοχυρώνω πριν τα ξεκινήσω, να τα δίνω οπουδήποτε. Ακόμη και σαν χόμπι να έλεγα ότι το έκανα. Ναι, οπότε. Δεν μπορεί κανείς να κλέψει το στίχο όταν κατοχυρώνονται και κατοχυρώνονται πολύ σωστά. Και έτσι βαδίζω και έτσι συνεχίζω. Δεν το δέχομαι να αλλαχτεί ο στίχος. Πάμε τώρα στην κατηγορία των συνθετών που αρέσουν, ρε παιδί μου, που εμπνέουν την Ντέπη Μανώνα. Ποιοι είναι αυτοί? Ο κύριος Ηλίας Πολίτης, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, είναι αξιόλογος. Καλός μουσικός συνθέτης, του αρέσουν τα κομμάτια μου, τα ανεβάζει. Και στην πορεία θα δούμε, θέλουμε κι άλλους. Οποίοι... Από την νέα γενιά, υπάρχουν κάποιοι που ξεχωρίζεις, π.χ. Θεοφάνος, Φίβος. Αυτή δεν είναι τη δική σου σχολής αυτή. Γιατί δεν είναι? Ρωτάω, δεν ξέρω. Πάντα είναι. Για μένα τα πάντα είναι. Αλλά δεν βάζεις. Αρκεί να τύχει. Δεν έχει τύχει, δεν έχει κάτσει. Δεν μου έχει κάτσει. Δεν βάζεις, ρε παιδί μου, στο κομμάτι τραγούδι, είτε υποθεί, είτε γραφτεί σύνορα και διαχωρισμούς και κάγκελα ότι. Αυτό είναι λαϊκό, αυτό μου κάνει, αυτό δεν μου κάνει. Είσαι ανοιχτή σε όλες τις προτάσεις και σε κάθε συνεργασία. Ναι, φυσικά. Πάντα αντικρίζω μια αγάπη δίχως ήχους γύρω μου φαντασμάτα. Ξέρω βορεί και βροχή η νύχτα μια περάτη σιωπή. Μια κουβέντα και ένα στρώμα στην σκέψη μου θολή. Κι όταν πίσω μου γυρίζω τους χαλασμάτα δικρύζω. Μια αγάπη δίχως ήχους γύρω μου φαντασμάτα. We'll be right back.
Τώρα έχουμε περάσει σε ένα τραγούδι του Ηλία Πολίτη, το άνθρωπος είμαι και εγώ. Ναι. Πότε ντέπι αυτογράφηκα από σένα? Το 2016 νομίζω. Και... κυκλοφόρησε το 2016. Ναι, το 2016-17 κάπου εκεί. Υπάρχουν τραγούδια που ξεχωρίζεις, λες ότι αυτό είναι καλύτερο από το άλλο ή όλα είναι παιδιά σου? Για εμένα όλα είναι ωραία. Σημασία έχει το ποιος θα τα πει, το πώς θα τα πει. Ο στίχος θέλει και το κατάλληλο τραγουδιστή, θέλει και την κατάλληλη φωνή, θέλει και το κατάλληλο άτομο. Θέλει και το... πρέπει να παντρέψει ο συνθέτης. Λες ότι η επιτυχία του κάθε τραγούδιου είναι ένα πάντρεμα, έτσι? Ένα πάντρεμα, να παντρευτεί η μουσική με το στίχο και τον τραγουδιστή, να είναι αξιόλογος. Είναι αξιόλογος, να είναι ψηλογνωστός και να υπάρχει και μια πρόθεση, ρε παιδί μου, διαφημιστική από αυτόν. Γιατί δεν αρκεί μόνο να είναι καλός στίχος ή να είναι μόνο καλή μουσική ή να είναι μόνο καλός τραγουδιστής. Η επιτυχία είναι ένα ομαδικό αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα όλων αυτών των στοιχείων που είπαμε πριν. Οπότε δεν βάζεις ταμπέλες στα τραγούδια. Αυτό είναι το νούμερο 1, αυτό είναι το νούμερο 2. Όπως μας είπες, όλα είναι δικά σου παιδιά. Ναι, σίγουρα. Αυτό οπωσδήποτε. Απ' την άλλη, υπάρχουν τραγούδια που λες ότι αυτό έχει πάει καλύτερα από κάποιο άλλο? Έχει ακουστεί πιο πολύ? Τα δύο τελευταία είναι πολύ καλά και τα δύο σχεδόν όλα, αλλά ναι, δεν είμαι απόλυτα σίγουρη. Ακουστήκανε πάρα πολύ. Στην αρχή τα πρώτα που ξεκίνησα. Τώρα ναι, ξεκίνησα αυτά τα δύο καινούρια στις 26 Μαρτίου του 2021. Το Πάθος μου και Λάθος μου, ναι, και Τέρμα οι Φιλοσοφίες. Αυτά είναι τα δύο τελευταία τραγούδια. Να πούμε ότι είσαι έτσι, είσαι κάτοικος πατρών, είσαι πατρινή. Αλλά βλέπουμε ότι τα τραγούδια που δίνεις είναι σε τραγουδιστές που δεν είναι πατρινοί. Γιατί αυτό? Έτυχε να μου τα ζητήσουν, δώρο τα έκανα, δεν χρηματοδοτήθηκα από κανέναν. Ναι. Όπως και με τα δυο ποτήρια, δώρο το έκανα σε έναν τραγουδιστή, ο οποίος τραγούδαγε στα μπουζούκια. Τον άκουσα, μου έλεγε θέλω τραγούδι, πάρ' το, και του το έδωσα και έτοιμο, ντέμο. Παντενός τραγουδιστής, έχει τύχει να σου κάνει κρούση, να σου πάρει τηλέφωνο, να σου στείλει μήνυμα ότι ντέπι θέλω να μιλήσουμε για κάποια συνεργασία? Ναι, έτυχε. Προχθές μου μίλησε κάποιος συνθέτης, πατρινός, αλλά του έτυχε δουλειά, έφυγε, πήγε στην Αθήνα, ο άνθρωπος έκανε κάποιο ταξίδι, στο οποίο δεν έτυχε να βρεθούμε. Πάντως μαθαίνω ότι έχεις μεγάλη πέραση στη Θεσσαλονίκη πολύ, έτσι, πολλούς φίλους, πολλούς γνωστούς. Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Άλλος κόσμος εκεί, άλλος λαός. Άλλη νοοτροπία, δηλαδή καμία σχέση με τον κόσμο της Πάτρας? Καμία. Η πατρινή ο ένας θάβει τον άλλον. Ναι. Εγώ αυτό νιώθω. Ναι, εντάξει, και εγώ αυτό νιώθω. Αγωγήσω ότι είμαστε λίγο περίεργοι, παιδί μου. Ότι μπροστά το παίζουμε φίλοι και πίσω παίζουμε το μαχαίρι. Και πίσω, ναι. Σε αντίθεση με άλλους, με τους βόρειους, οι οποίοι είναι πιο έξω καρδιά, πιο να σε βοηθήσουν, να σου πρέσουν το χέρι. Και η Αθήνα. Και στην Αθήνα είναι πολύ πιο σωστά τα άτομα. Οπότε καταλαβαίνω με αυτό που λες ότι κυνηγάς αυτή την αγορά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης για να ακουστούν τα τραγούδια σου. Ή έτυχε μόνο τώρα, παιδί μου? Δεν κυνηγάω τίποτα. Ό,τι κάτσει, ό,τι έρθει, ναι. Ποτέ δεν κυνήγησα. Ναι. Αγαπώ αυτό που κάνω, απλά. Οπότε δεν βάζεις ούτε τώρα κάποιο σχέδιο, κάποιο προγραμματισμό ότι σε ένα χρόνο θέλω να δώσω εκεί τραγούδια, σε δύο χρόνια θέλω να ακουστούν τραγούδια μου από αυτόν? Είναι ό,τι κάτσει, παιδί μου. Γράφεις και ό,τι κάτσει, ε. Ναι, σίγουρα, αλλά θα ήθελα βέβαια να ακούσουν τραγούδια μου από τους καλλιτέχνες που εγώ λατρεύω πάρα πολύ. Ναι, μακάρι και ελπίζουμε να ακούσουν, διότι πολλοί είναι αυτοί που είναι ακροατές του Τσίπας Radio, οπότε μας ακούνε. Και οπότε περιμένουμε από την εκπομπή αυτή, με αφορμή τα όσα λέει η Ντέπι, τα όσα λέω εγώ, με βάση την κουβέντα, να χτυπήσει κάποιο τηλέφωνο, κάποια κρούση και να πούνε Ντέπι, Ηλία, φέρε με σε επαφή με την Ντέπι για να προκύψει κάποια πιθανή συνεργασία.
θέση στην καρδιά σου. Για μια νύχτα στα όνειρά σου σε αφήνω να ονειρευτείς, αφού δε θες να δεσμευτείς. Μια φορά στο τόσο δεν αρκεί, θέλω τα σε θέλω να είσαι εκεί. Τώρα ακούμε το τέρμα οι φιλοσοφίες. Σε στίχους από την Ντέπη Μανούνα, και αυτό έχει ερμηνευτεί από τον Ηλία τον Πολίτη. Πες μας λίγα στοιχεία για τον τραγούδι σου, Ντέπη. Αυτό ήμουν στο Ρίο μαζί με την πολύ αγαπημένη μου ανιψούλα, την Ελεονόρα. Και καλαμπουρίζαμε, γελούσαμε και κάτι λέγαμε. Και της λέω στυλό, στυλό, στυλό. Χαρτί, χαρτί, χαρτί. Επάνω στη χαρτοπετσέτα γράφτηκε τελικά. Οπότε στην παραλία με την ανιψιά σου. Και πάνω σε μια κουβέντα και πάνω σε μια χαρπετσέτα γράφει και το τραγούδι σου αυτό, ε. Ναι, 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 ναι. Έχει τραγουδιστεί από τον Ηλία τον Πολίτη. Και από ό,τι βλέπω στο YouTube πάει αρκετά καλά. Για να ακούσουμε λίγο, για να ακούσουμε. Φιλιά παντού, λες πως μ' αγαπάς. Δεν αρκούν για μας τα φιλιά μου. Στα χαρίζω, την αγάπη στη δανείζω. Δεν αρκούν για μας τα φίλια μου. Σβήνουνε τα όνειρα τις νύχτες σαν κοιμάμαι. Φύγεις δε φύγεις, η σκιά σου πάντα θα με. Μια φορά στο τόσο δεν αρκεί, όταν σε θέλω να είσαι εκεί. Όχι πια δικαιολογίες, τέρμα οι φιλοσοφίες. Μια φορά στο τόσο δεν αρκεί. Φιλιά παντού, λες πως μ' αγαπάς. Δεν αρκούν για μας τα φιλιά μου. Στα χαρίζω, την αγάπη στη δανείζω. Δεν αρκούν για μας τα φιλιά μου. Φιλιά παντού, λες πως μ' αγαπάς. Δεν αρκούν για μας τα φιλιά μου. Στα χαρίζω, την αγάπη στη δανείζω. Δεν αρκούν για μας τα φιλιά μου. Φιλιά παντού, λες πως μ' αγαπάς. Γράψω το όνομά σου μες στην καρδιά μου, σ' αγαπώ, θα'ναι το πέρασμά σου. Ακόμη ένα κρασί θα πιω, μήπως και σε ξεχάσω. Με την κιθάρα μου τραγούδια θα σου πω, μα θα σε ξεπεράσω. Ξανά το πάθος, δεύτερο λάθος δεν θεραπεύεται. Με ένα μπουκάλι, άλλη μια ζάλη, δεύτερο λάθος. Και τώρα έχουμε πάει σε ένα άλλο τραγούδι της Ντέπης Μανούνα. Το λάθος μου και πάθος μου, και αυτό έχει γραφτεί από τον Ηλία τον Πολίτη. Ένα τραγούδι που μαθαίνω, Ντέπη, το οποίο σου ζητάνε πάρα πολύ. Έχει κάνει σουξέ.
και το λάθος μου και πάθος μου και το τέρμα οι φιλοσοφίες. Γενικά και τα παλιότερα τους αρέσουν που έχω γράψει. Αλλά σε αυτά επάνω τους αρέσουν. Αρέσει το κοινό. Πόσα τραγούδια δικά σου έχουν τραγουδιστεί, έχουν βγει στον αέρα μέχρι η όραση? Όλα. Ενώ πόσα δικά σου τραγούδια, πρέπει να πεις ότι εγώ δικά μου τραγούδια έχουν τραγουδηθεί 10, 15. Γύρω στα 8. Στα 8, δηλαδή 5 με 6 χρόνια που ναι. Έχεις μπει σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Γύρω στα 8 τραγούδια έχουν 8. Τραγουδηθεί από την Ντέπη, η οποία όμως... Δεν σε θάβω, Ντέπη. Μη με θάβεις. Εντάξει, γιατί θέλει και γνωριμίες. Είναι δύσκολο έργο, έτσι. Η νύχτα, το καλλιτεχνικό κύκλωμα είναι δύσκολο και περίεργο άμα δεν έχεις γνωριμίες. Πέθανε και η νύχτα τώρα, αλλά θα τα κάνουμε όλα μέρα, μου φαίνεται. Θα τα κάνουμε όλα μέρα. Πάμε να πούμε και για αυτό το πράγμα δύο κομμάτια. Σου λείπει η νύχτα? Γιατί είσαι παιδί της νύχτας. Ναι, μου λείπει πάρα πολύ. Κυκλοφορούσε η νύχτα. Σε βλέπω στο Facebook. Σε βλέπω, μάλλον. Συνέχεια. Ναι. Και τώρα μετά την καραντίνα και την φάση αυτή τη δύσκολη που ήρθε, πώς έγινε η αλλαγή στη ζωή σου? Σπίτι αναγκαστικά όπως οι άλλοι όλοι? Όχι. Εγώ έβγαινα. Πού πήγαινες να πάμε κι εμείς? Στις ωραίες παραλίες. Σκεπτόμενη. Συσσόρευα εκεί πέρα το μυαλό. Οπότε καταλαβαίνω ότι γράφτηκαν πολλά τραγούδια στη διάρκεια της καραντίνας από την Τύπη Μανώνα. Γραφτήκανε, ναι. Είναι έτοιμα να δοθούν κάπου, έτσι. Ναι, χαλάρωσα. Ναι. Σου βοήθησε δηλαδή να βρεις λίγο τον εαυτό σου να... Τον εαυτό μου πάντοτε τον έχω εγώ. Να γεμίζεις λοιπόν τις μπαταρίες, να το πω, ναι, να το πω έτσι. Δεν χάνεται ο εαυτός μου εμένα, Ηλία μου, δεν χάνεται ο εαυτός μου. Δεν έχει τύχει ποτέ να νιώθεις ότι... Είμαι αυθεντική, είμαι ειλικρινέστατη, είμαι αυτό που είμαι. Δεν έχει τύχει ποτέ να, σε κάποια φάση της ζωής σου να νιώθεις ότι ο εαυτός λίγο έχει ψιλοχαθεί, έχει φύγει από τον προσανατολισμό? Ποτέ. Ούτε πρόκειται να γίνει αυτό. Ναι. Εγώ θα είμαι πάντοτε. Ποιο είναι το μυστικό σου? Το μυστικό της... Το χαμόγελο. Δηλαδή. Ναι. Το μυστικό που η Ντέπη δεν έχει νιώσει ποτέ ότι χάνεται. Από μένα όχι. Και το μεταφέρω και σε άλλους το χαμόγελο. Αν ξανάρθει η καραντίνα, Θεός φυλάξει και χτυπώντας ξύλο να μην ήρθε ποτέ. Οπότε θα σε βρούμε σε κάποια παραλία πάλι. Αν δεν είναι παραλία, μπορεί να είναι και βουνό. Τι σημασία μπορεί να έχει αυτό? Οπότε ή το βουνό ή τη θάλασσα. Εγώ λειτουργώ πάντα. Η έμπνευση δεν χάνεται ποτέ. Δεν χάνεται η έμπνευση καθόλου. Γιατί να χαθεί η έμπνευση? Και γιατί να κληρώμαστε στον εαυτό μας και να στενοχωριόμαστε ότι επειδή ήρθε η καραντίνα θα αποτελειώσουμε? Ναι, ρε παιδί μου, εσύ. Συγγνώμη, εκεί πας μετά πλέον στην απελπισία. Στην απελπισία, στην αυτοκτονία και στην τρέλα. Ναι. Αυτό, δηλαδή, αυτό που λες. Δεν με πλησιάζει αυτό. Ούτε πρόκειται να με πλησιάσει. Αυτό που λες είναι ωραίο μήνυμα. Ότι μην το βάζετε κάτω. Όχι, ακόμα και να έρθει η καραντίνα και πάλι, που να μην έρθει ποτέ. Σιγά, δεν τρέχει τίποτα. Κάντε πράγματα που αγαπάτε, που γουστάρετε. Που σας γεμίζουν, να εξωτερικεύσετε εκεί την ενέργειά σας, τη σκέψη σας. Εσείς είστε στο κομμάτι του γράφω τραγούδια. Ο καθένας σε κάποιο άλλο είδος. Φοβάσαι πάντως μην έρθει η καραντίνα. Δηλαδή, το σκέφτεσαι. Δεν θα το ήθελα να έρθει, αλλά. Το σκέφτεσαι με αυτά που τώρα ακούμε, ότι ήρθε ο Δέλτα, η μετάλλαξη του ιού και τα κρούσματα ανεβαίνουν. Θες να σου μιλήσω ειλικρινά? Αφού είσαι αυθεντική, τι να πούμε τώρα. Δεν πιστεύω τίποτα. Δεν πιστεύεις στον κορονοϊό? Υπάρχει ο κορονοϊός, αλλά όχι μέχρι εκεί που το έχουν φτάσει. Ναι, το έχουν ξεκυλώσει λίγο. Ναι, είναι πολύ τραβηγμένο. Το εμβόλιο το έχεις κάνει, γιατί τώρα λένε ότι χωρίς το εμβόλιο δεν θα μπορεί να κάνεις και τίποτα. Ούτε να πας για ποτό, ούτε για καφέ, ούτε στην παραλία, ούτε να πας άλλη πόλη. Δεν υπάρχει ζωή, παιδί μου, χωρίς το εμβόλιο. Από ότι μας πλασάνε. Εσύ το έχεις κάνει, κύριε Ηλία? Εγώ όχι, αλλά θα το κάνω. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά θα το κάνω κι εγώ. Αναγκαστικά λοιπόν κι εσύ. Για τον κορονοϊό λες ότι υπάρχει, αλλά όχι στο τόσο μεγάλο βαθμό που μας λένε αυτοί και μας το πλασάρουν. Βέβαια. Από τις κουβέντες που έχεις με φίλους και με φίλες, υπάρχουν κάποιοι που έχουν πέσει ψυχολογικά από την ιστορία αυτή? Οι περισσότεροι. Ναι. Και οικονομικά και ψυχολογικά, έτσι. Οικονομικά είμαστε όλοι πεσμένοι. Ψυχολογικά όμως οι περισσότεροι. Εγώ ψυχολογικά είμαι high. Στα επάνω μου, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ούτε, θα... ούτε πρόκειται, όχι. Δεν αλλάζω. Ο άνθρωπος γεννιέται, δεν γίνεται. Μάλιστα. Με αυτό το μήνυμα θέλω να κλείσουμε την εκπομπή. Ντέπη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν στο Τσίπρας Radio. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τους ακροατές μας. Ένα καλό και χαρούμενο καλοκαίρι να έχουμε. Ευλογημένο με χωρίς μεταλλάξεις. Μεταλλάξεις και χωρίς περιορισμούς. Όσοι δεν μας άκουσαν live, θα ανέβει η εκπομπή σε λίγα λεπτά στο YouTube. Οπότε για αυτούς που δεν ήταν συντονισμένοι εδώ, να συντονιστούν σε ελάχιστα λεπτά στην πλατφόρμα του YouTube.
Πρώτο μου λάθος, ξανά το πάθος. Δεύτερο λάθος, δεν θεραπεύεται. Με ένα μπουκάλι, άλλη μια ζάλη. Δεύτερο λάθος, δεν συμμαζεύεται. Το δάκρυ μου που έχω σπαταλήσει. Εσύ να βαγιώ στο βυθό με έχεις καταντήσει. Ακόμη ένα κρασί θα πιω, μήπως και σε ξεχάσω. Με την κιθάρα μου τραγούδια θα σου πω, μα θα σε ξεπεράσω. Πρώτο μου λάθος, ξανά το πάω.